την ανάγκη συστηματικών καθημερινών ελέγχων στο δίκτυο ίδρυυση και τι δεξαμενέ του Άνω Καστρίτσι, επισημαίνει ο καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Υγιεινή τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολο Βανταράκη, έπειτα από την ανάλυση των δειγμάτων που συνέλεξαν κάτοικοι τη περιοχή. Αιτία, η παρουσία εντερόκοκων στα τρία από τα τέσσερα δείγματα νερού. Μα φέρανε τέσσερα δείγματα και ανοιχνεύτηκαν στα τρία από τα τέσσερα ελαφρή επιβάρυνση με, εντερό, με εντερόκοκου. Ο εντερόκοκο είναι ένα δείκτη κοπρανόδου μόλυνση. Ε, χωρίς να σημαίνει ότι συνδέεται άμεσα, σώνει και καλά η επιδημία που υπάρχει αυτή τη στιγμή τα κρούσματα με το ακατάλληλο νερό. Το νερό αυτή τη στιγμή είναι, χρήζει ιδιαίτερης Σύμφωνα με τον νόμο, αν πάρουμε αυστηρά το γράμμα του νόμου, δεν θα πρέπει να περιέχει καθόλου εντρόκου. Όπω τονίζει ο κ. Βανταράκη, η παρουσία των απικιών αυτών είναι μεν μικρή, όμω είναι ανάγκη προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία τη επιδημία που χτύπησε του κατοίκου, να γίνουν καθημερινοί έλεγχοι και να δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν από την ΔΕΙΑΠ, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Συστηματική χλωρίωση. συστηματική διερεύνηση, δειγματοληψία και βέβαια θα έλεγα καλύτερη ενημέρωση του κόσμου αυτή τη στιγμή το τι ακριβώ σημαίνει Κάθε μέρα να βγάζουν τα αποτελέσματα, ό,τι αποτελέσματα να βγάζουν, να τα, να τα, βγάζουν στη φόρα, αν θέλετε. Και βέβαια, όχι αυτά τα που είδαμε, το να βγαίνουν αποτελέσματα πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι αναλύσει. Γιατί σε κάποιε περιπτώσει είδαμε αποτελέσματα πολύ πρόωρα. Όταν, να ξέρετε, γενικά, όταν παίρνει ένα δείγμα, εμά μα φέραν την Παρασκευή. Τα αποτελέσματα τα βγάλαμε Δευτέρα το μεσημέρι. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε νωρίτερα και να θέλαμε να... Γιατί είναι η μεθοδολογία έτσι. Οπότε λοιπόν, μια σοβαρότητα στο θέμα αυτό και δεν θα έλεγα ότι θα είναι ιδιαίτερα νοσοχητικό για τους κατοίκους. Βέβαια, όταν έχεις κρούσματα και περιστατικά, αρχίζεις και το διερευνάς. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις, πολλά από τα κρούσματα θα μπορούσαν να είναι και από κολλάει ο ένας τον άλλον μετά. δηλαδή να μην είναι πρωτογενή κρούσματα, να το πούμε έτσι. Η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα που παρουσιάστηκε στου κατοίκου μπορεί να οφείλεται και σε μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ είναι απαραίτητη η καθημερινή χλωρίωση του νερού μέχρι να εξαλειφθεί το πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι. Ο κύριο Βανταράκη απαντά. Εάν έχουν μικρά παιδιά, α το βράζουν και λίγο το νερό μερικέ μέρε, δεν παθαίνουν τίποτα. Και η ΔΕΙΑΠ να πιο έντονα μπει στη διαδικασία, να το ψάξει πιο έντονα. Εν τω μεταξύ, η ΔΕΙΑΠ, έπειτα από τι νέε εξελίξει, ανακοίνωσε ότι πέραν των τακτικών δειγματοληψιών που πραγματοποιεί στην περιοχή, προέβη και σε νέα δειγματοληψία από τα συγκεκριμένα σημεία που αναφέρονται από του κατοίκου, προκειμένου να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα και να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τι διαφοροποιήσει που πιθανόν παρατηρούνται σε σημεία του δικτύου. Από την Διεύθυνση Δημόσια Υγεία και Κοινωνία τη περιφερειακή ενότητα Αχαία, τη περιφέρεια δική Ελλάδο, ανακοινώθηκε ότι συλλέχθηκαν προ ανάλυση δείγματα νερού και από την υπηρεσία αυτή, και όταν ενημερωθεί από των αποτελεσμάτων από το κεδί θα υπάρξει άμεσα σχετική δημοσιοποίηση του προ το κοινό.